Κυρία Υπουργέ, γνωρίζετε ότι το θέμα της σημερινής επίκαιρης ερώτησης αποτελεί δυστυχώς τη μικρογραφία, ένα μικρό μόλις δείγμα της μεγάλης εικόνας, της ανασφάλειας και της εργασιακής ομοιρίας με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι δυστυχώς διαχρονικά, γιατί και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν ήταν διαφορετική εικόνα, την ομοιρία με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι εκατοντάδες συμβασιούχοι, εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού, αρχαιολόγοι, εργατοτεχνίτες, μηχανικοί, άλλες ειδικότητες, που ακόμα και όταν προσλαμβάνονται για την επίβλεψη έργων που μπορεί να διαρκέσουν και για πολλά χρόνια, η προσλήψη τους γίνεται με το μαρτύριο της σταγόνας, με ολιγόμενες συμβάσεις. Κατά τα άλλα, βέβαια, πολλές φορές με πολύμηνη απληρωσιά και αναμονή και με τη μόνιμη αγωνία της ανανέωσης που φυσικά τους κάνει και ακόμα πιο ευάλωτους, ώστε να δείχνουν αντοχή σε αυτή την κατάσταση. Έτσι, λοιπόν, την Παρασκευή 13 Μαΐου, οι συμβασιόχοι της Εφορίας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου που εργάζονται από το Σεπτέμβριο του 2021 στο έργο αντικατάστασης κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από τη θέση σφαγείας στην πόλη της ΚΟ, λόγω πολλαπλών διαρροών εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού του Ιουλίου του 2017, ευνηδιαστικά και ενώ βρίσκοντας στην εργασία τους, ενημερώθηκαν τηλεφωνικά ότι διακόπτεται άμεσα η σύμβασή τους και να μην επιστρέψουν στη δουλειά από Δευτέρα, χωρίς καμιά προειδοποίηση, χωρίς να τους δοθεί καμία εξήγηση από την τοπική εφορία αρχαιοτήτων και μάλιστα ενώ είχε προηγηθεί λίγες μέρες πριν η ανανέωση των συμβάσεών τους στις 4 Μαΐου και με διάρκεια μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου του 2022. Αυτό το προσωπικό του έργου αποτελείται και από μόνιμους κατοίκους του νησιού αλλά και από εργαζόμενους που έχουν έρθει από άλλα μέρη της Ελλάδας με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το επιπρόσθετο κόστος διαβίωσής τους. Και βέβαια μετά και την υπογραφή της σύμβασής τους, οι εργαζόμενοι αυτοί και ενώ είχαν απορρίψει άλλες θέσεις εργασίας, βρίσκονται ξεκρέμαστοι εν μέσω μάλιστα της καλοκαιρινής σεζόν και σαν αποτέλεσμα, αν θέλετε, και της μόνιμης ομοιρίας στην οποία βρίσκονται λόγω και των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Σας ρωτάμε λοιπόν πώς τοποθετήστε καταρχάς για την αδικαιολόγητη διακοπή της σύμβασης των εργαζομένων στο συγκεκριμένο έργο λίγες μόλις μέρες μετά την ανανέωσή τους. Ποια μέτρα θα πάρετε ώστε να επιστρέψουν κανονικά στις εργασίες τους οι εργαζόμενοι και να συνεχιστεί η σύμβαση που έχουν υπογράψει. Και βέβαια ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να στελεχωθεί η εφορία αρχαιοτήτων της Δωδεκανήσου με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων που γνωρίζετε πολύ καλά ότι ιδιαίτερα σε αυτά τα νησιά υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες και θα μπορούσαν αυτές να καλύπτονται από μόνιμα εργαζόμενο προσωπικό. Ευχαριστώ. Κυρία Βουλευτή, ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να διευκρινίσω ότι οι συμβασιούχοι που ασχολούνται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για την επίβλεψη των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου αντικατάσταση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από δεξαμενή στη θέση σφαγείας στην πόλη της ΚΟ λόγω πολλαπλών διαρροών εξαιτίας του σεισμού της 21ης Ιουλίου του 2017 που εκτελεί η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης του Δήμου ΚΟ δεν έχουν απολυθεί. Αντιθέτως, οι συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων στους οποίους αναφέρεστε βρίσκονται σε ισχύ σήμερα. Το πρόβλημα είναι ότι ο ανάδοχος που εκτελεί το έργο για λογαριασμό της Δημοτικής Επιχείρησης έχει διακόψει τις εργασίες με προσφυγή στο συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, με αποτέλεσμα οι εργασίες στο πεδίο, τόσο της ΔΕΙΑ όσο και της αρχαιολογικής επίβλεψης, να έχουν προσωρινά διακοπεί. Παρά την εξέλιξη αυτή, το προσωπικό εργάζεται στις αρχαιολογικές αποθήκες και στα εργαστήρια της εφορίας στην ΚΟ, με αντικείμενο την ταξινόμηση, καταγραφή και τεκμηρίωση των ευρημάτων που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. Ας πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Το ανωτέρω έργο εντάχθηκε στις 24/5 του 2018 στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020, με κύριο του έργου και φορέα υλοποίηση στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης. Ανήκει και αυτό στα έργα τα οποία ήταν αναγκαία να υλοποιηθούν μετά από το σεισμό του Ιουλίου του 2017 και παρόλα αυτά, λόγω αβελτηρίας της προηγούμενης κυβέρνησης, δεν ξεκίνησαν καν. Η εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου από τη Δημοτική Επιχείρηση
εγκρίθηκε από την εφορία αρχαιοτήτων στις 17 Ιανουαρίου του 2021. Προς το σκοπό εκτέλεσης του υποέργου αρχαιολογική αυτεπιστασία, υπεγράφει στις 8 Τρίτου μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της εφορίας αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και της ΔΕΙΑΚΟ, στο οποίο περιγράφησαν αναλυτικώς ως προς οι εργασίες που έπρεπε να υλοποιηθούν. Στη συνέχεια, εκδόθηκε στις 5 Πέμπτου του 2021 υπουργική απόφαση για την εκτέλεση του έργου. Μετά την έκδοση της απόφασης αυτής της αυτεπιστασίας, η εφορία ολοκλήρωσε στις 26 Οκτώβου τη διαδικασία πρόσληψης 2 αρχαιολόγων και 4 εργατών για χρονικό διάστημα 5 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με τη δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 2 εκ των υπαλλήλων παραιτήθηκαν, ο ένας αυτοδίκαια, 1η-9η του 2021 και ο άλλος αποχώρησε λόγω της συνταξιοδότησης στις 23 Πέμπτου του 2022. Στις 29-11 του 2021 και δεδομένου ότι σε τμήμα του έργου αποκαλύφθηκαν αρχαιολογικά κατάλοιπα, δόθηκε παράταση για την υλοποίηση του έργου ως τις 3 Πέμπτου του 2022. Στις 28-3 του 2022 εγκρίθηκε από το ΚΑΣ αύξηση προϋπολογισμού ακριβώς για να καλυφθεί η ανάγκη και να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να απασχοληθούν όσο διαρκούσε το έργο το αρχαιολογικό. Στις 11-4 του 2022 η ΔΕΙΑ ενημέρωσε την εφορία ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου θα παραταθεί ως τις 3-9 του 2022. Ως εκ τούτου, στις 28-4 η εφορία προχώρησε σε παράταση των συμβάσεων έως τις 3-9 του 2022. Στις 26-4 του 2022, η ΔΕΙΑΚΟ ενημέρωσε την εφορία ότι υπευλήθηκε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών από τον ανάδοχο του έργου. Στις 28-5 ο ανάδοχος άσκησε ένσταση κατά της απόφασης της ΔΕΙΑΚΟ, με την οποία απορρίφθηκε η προηγούμενη δήλωση διακοπής εργασιών. Αυτό είχε σαν συνέπεια η εφορία και η ΔΕΙΑ να αναζητήσουν λύση για τους εργαζόμενους και κατέληξαν να απασχολήσουν το προσωπικό αυτό, λόγω του μνημονίου συνεργασίας που υπήρχε, στην καταγραφή και στην τεκμηρίωση των αρχαιολογικών ευρημάτων. Αυτό αποτελεί μια υποχρέωση η οποία πηγάζει σε κάθε περίπτωση από τον ίδιο τον αρχαιολογικό νόμο, που απαιτεί στο σύνολο των αρχαιολογικών εργασιών να υπάρχει η τεκμηρίωση και η καταγραφή των ευρημάτων. Επομένως, κανείς δεν έχει απολυθεί και οι συμβάσεις τους είναι ενεργές μέχρι το Σεπτέμβρη του 2022, που υποτίθεται ότι θα τελειώσει και το έργο. Κυρία Υπουργέ, προφανώς δεν το βγάλαμε από το μυαλό μας αυτό. Η ενημέρωση προς τους εργαζόμενους ότι σταματάει η σύμβασή τους ήταν η τηλεφωνική από την ίδια την εφορία αρχαιοτήτων. Και μάλιστα, αν θέλετε, η επιστροφή ή η παραμονή των εργαζομένων στη δουλειά τους έγινε μετά από την πίεση και την αντίδρασή τους, μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν και πηγαίνοντας οι ίδιοι αυτοβούλως, αν θέλετε, στην υπηρεσία τους, καθώς ήταν ενεργή ακόμα η σύμβασή τους και δεν είχαν ενημερωθεί με έγγραφο τρόπο για τη διακοπή της εργασιακής τους σχέσης. Και για του λόγου του αληθές, για το συγκεκριμένο ζήτημα, υπήρξε και έγγραφο στις 16 Μαΐου από την εφορία αρχαιοτήτων, από την προϊστάμενη της εφορίας αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, ακριβώς αυτό το ερώτημα, για το τι θα γίνουν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι μετά τη διακοπή των εργασιών του αναδόχου, καθώς όπως η ίδια η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων γράφει στο έγγραφό της, αναφέρει ότι μετά τη διακοπή των εργασιών δεν θα είναι δυνατή η καταβολή της αμοιβής του προσωπικού που θα ασχολείται στο ανωτέρω έργο, δηλώνοντας μάλιστα ότι είναι άγνωστο αν και πότε θα γίνει η επανέναρξη των εργασιών. Το παραπάνω δήλωσε η ΔΕΙΑΚ προς την εφορία αρχαιοτήτων. Και μετά από τα παραπάνω, η προϊσταμένη έστειλε ερώτημα προς το Υπουργείο για την διακοπή ή όχι της εργασιακής σχέσης των συγκεκριμένων εργαζομένων. Άρα υπήρξε τέτοια ερώτημα και τέτοια ενημέρωση προς τους εργαζόμενους από την πρώτη στιγμή που αντέδρασαν. Υπήρξε η αντίδραση των εργαζομένων και του Σωματείου του Εργατικού Κέντρου της ΚΟ και γι' αυτό, αν θέλετε, υπήρξε και η παραμονή των εργαζομένων, παραμένουν οι εργαζόμενοι παρά τις διαφορετικές κατευθύνσεις που είχαν δοθεί αρχικά. Και σε κάθε περίπτωση, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, να θυμίσουμε προς το Υπουργείο, επειδή και το έγγραφο εδώ μιλάει για τη συνέχεια της πληρωμής τους,
στους συγκεκριμένους εργαζόμενους οφείλονται και δεδουλευμένοι μισθοί από την ήδη ολοκληρωθήσα σύμβαση των μηνών Μαρτίου και Απριλίου, που υποτίθεται ότι έχει ολοκληρωθεί η σύμβαση, αλλά οι εργαζόμενοι ακόμα αναμένουν τις αμοιβές τους. Άρα πόσο μάλλον ανησυχούν για την εξέλιξη της πληρωμής τους σε ένα έργο που σήμερα έχει διακοπεί. Το ότι υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα για την παραμονή των εργαζομένων, για μας αυτό είναι δεδομένο και προκύπτει και από την μη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, που είναι μια άλλη συζήτηση, το γιατί καθυστερεί τόσα χρόνια ένα τόσο αναγκαίο έργο σε μια πληγήσα περιοχή από τους σεισμούς. Είναι άλλη συζήτηση το γιατί καθυστερούν τα έργα και με ποιο τρόπο οι εργολάβοι που τα αναλαμβάνουν τα ολοκληρώνουν. Ωστόσο, θεωρούμε δεδομένο, όπως και προκύπτει και από τα ίδια τα αιτήματα της εφορίας αρχαιοτήτων, ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είναι απαραίτητοι και πρέπει να παραμείνουν στην υπηρεσία και, αν θέλετε, όχι μόνο για το διάστημα που διαρκεί η σύμβασή τους, αλλά με δεδομένο ότι η ΚΟΣ είναι πραγματικά ένα απέραντο αρχαιολογικό πεδίο, που σημαίνει ότι σε κάθε έργο είναι απαραίτητη παρουσία προσωπικού που να επιβλέπει από την αφορία αρχαιοτήτων. Θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστικό και αναγκαίο και να ικανοποιηθεί το αίτημα για μόνιμες προσλήψεις της εφορίας αρχαιοτήτων, ώστε και αυτοί οι εργαζόμενοι να μην βρίσκονται με μόνιμη τη σπάθη της απόλυσης της ανανέωσης. Ήδη γνωρίζετε ότι στο έργο αυτό έχουν ξεκινήσει με μια πεντάμινη σύμβαση στην αρχή, τρίμηνη παράταση, επόμενη τετράμηνη παράταση. Καταλαβαίνετε ότι η αναγκαιότητα για την ολοκλήρωση των έργων είναι πολύ μεγαλύτερη, όμως οι εργαζόμενοι παραμένουν στη μόνιμη ανασφάλεια των ολιγόμενων σημάσεων και μάλιστα με μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές τους. Άρα θα θέλαμε να ακούσουμε και τι πρόκειται να γίνει με την αμοιβή των εργαζομένων αυτών, εφόσον δεχόμαστε και χαιρετίζουμε και θεωρούμε σωστό το να παραμείνουν στις θέσεις εργασίας τους, τουλάχιστον για όσο διαρκεί η σύμβασή τους. Και βέβαια θα θέλω να ακούσουμε και μια κουβέντα για την τοποθέτησή σας σχετικά με την ανάγκη μόνιμης κάλυψης των θέσεων αυτών στην εφορία αρχαιοτήτων. Ευχαριστώ. Κυρία Βουλευτά, κοιτάξτε, αυτό το οποίο είναι γεγονός, το οποίο δεν αμφισβητείται, είναι ότι οι συμβάσεις αυτές των ανθρώπων για τους οποίους κάνετε ερώτηση ότι έχουν λήξει, σας επαναλαμβάνω ότι δεν έχουν λήξει και ουδεμία απόλυση έχει συμβεί. Όταν ένα έργο, ένα δημόσιο έργο πρέπει να εκτελεστεί, εκ των πραγμάτων υπάρχει ένας ανάδοχος. Ειδικά για τα αρχαιολογικά υποέργα που είναι της αρχαιολογικής παρακολούθησης, υπάρχει η θεσμοθέτηση της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας. Προσλαμβάνονται δηλαδή συγκεκριμένο προσωπικό, είτε είναι επιστημονικό, είτε είναι τεχνικό, είτε είναι εργατοτεχνικό, προκειμένου να εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο έργο και προσλαμβάνεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμβάσεις κάποτε τελειώνουν. Δεν είναι εσαΐ ανανεωτές. Κάποτε τελειώνουν. Αναφερθήκατε ότι υπήρξε ένα τηλεφώνημα και κάποια αλληλογραφία της προϊσταμένης εφορίας. Φυσικά δεν ξέρω για το τηλεφώνημα, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Αλλά η αλληλογραφία καλώς υπήρξε. Διότι η ΔΕΙΑ, η οποία είναι ο κύριος του έργου, ειδοποιεί την εφορία αρχαιοτήτων ότι ο ανάδοχος έχει κάνει προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση και επομένως το έργο θα διακοπεί. Ήταν λοιπόν καθήκον της εφορίας αρχαιοτήτων και της προϊσταμένης να επικοινωνήσει γραπτός με τη ΔΕΙΑ προκειμένου να εξευρεθεί λύση για να μην απολυθούν αυτοί οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεδομένη της παράτασης της σύμβασής τους μέχρι το Σεπτέμβριο του 2022. Αυτή λοιπόν είναι η αλληλογραφία. Είναι η αλληλογραφία που έγινε μεταξύ της προϊσταμένης και της ΔΕΙΑ και της προϊσταμένης και του Υπουργείου, όπου πήρε σαφή οδηγία να ανανεωθούν οι συμβάσεις από τη στιγμή που το θεσμικό πλαίσιο των ισχύων, ήδη από το 2002, δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους, όταν δεν απασχολούνται στο πεδίο, θα μπορούσε να είναι και για λόγους καιρικών συνθήκων, να βρίσκονται στις αποθήκες και στα εργαστήρια των εφοριών και να κάνουν τη συγκεκριμένη τεκμηρίωση. Επομένως, επαναλαμβάνω ότι καμία απόλυση δεν έλαβε χώρα. Ως προς τις πληρωμές, ίσως το Υπουργείο Πολιτισμού είναι το μόνο Υπουργείο, το οποίο, και είναι το μόνο Υπουργείο διότι ακριβώς έχει αυτούς τους συμβασιούχους, που είναι σε συνεχή συνεννόηση με την ενιαία αρχή πληρωμών, ώστε να παραμένουν ανοιχτές οι προθεσμίες, ειδικά για το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να πληρώνονται το συντομότερο δυνατόν, από τη στιγμή που ο κύριος του έργου, εν προκειμένου η δημοτική επιχείρηση ΚΟ,
διαθέσει τους απαραίτητους πόρους. Οι πόροι δεν είναι του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι του αναδόχου. Λοιπόν, για να μην πολυλογούμε, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί θα συνεχίσουν να εργάζονται όσο δικαιολογείται από τη σύμβασή τους και από το αντικείμενο το οποίο έχουν. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μένει σε εκκρεμότητα είναι το πότε θα γίνει το ίδιο το έργο, το οποίο προφανώς είναι αναγκαίο για την πόλη της ΚΟ, το οποίο θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει το 2018. Δεν ξεκίνησε τίποτα την εποχή εκείνη, φτάσαμε στο 2021 για να ξεκινήσει και που τώρα ο ανάδοχος με βάση το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τα δημόσια έργα νομιμοποιείται να κάνει προσφυγή. Το αν θα δικαιωθεί ή όχι είναι άλλο θέμα. Αφορά και πάλι τη διαδικασία. Είναι θέμα του αναδόχου. Όσο για τα έργα, γενικότερα για την εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, πρέπει να σας πω ότι είναι μια εφορία με πολύ καλό προσωπικό και ικανό σε αριθμό προσωπικό. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη εφορία Δωδεκανήσου υλοποιεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 42,5 εκατομμυρίων ευρώ πέρα από τα τρέχοντα έργα τα οποία είναι η καθημερινότητά της από τους εθνικούς πόρους είτε του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είτε του Τακτικού Προϋπολογισμού. Δεν τίθεται λοιπόν θέμα ενίσχυσης μόνιμου προσωπικού σε αυτή τη φάση. Και επαναλαμβάνω, συγκεκριμένα έργα γίνονται με συγκεκριμένο προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται ad hoc για τα έργα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.